Θέλω να μου πεις, έχεις πάρει αστέρι Μισελέν και έχεις πάρει και πολλούς χρυσούς σκούφους. Σωστά. Τι σημαίνει το ένα και τι το άλλο? Η χρυσή σκούφη είναι το αντίστοιχο αστέρι για την Ελλάδα, δεν είναι διεθνές. Το αστέρι Μισελέν είναι μια βράβευση που είναι παγκόσμια πλέον. Άρα ένα αστέρι Μισελέν είναι κάτι που είναι για τους μάγειρες ένα όνειρο, θα έλεγα. Υπάρχει ένα αστέρι, δύο αστέρια, τρία αστέρια. Το όνειρό μας είναι να πάρουμε τρία. Όλοι μας. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ κόπο και θέλει να είσαι και πάρα πολύ καλό στη δουλειά σου. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει αυτό που του αξίζει. Αλλά ένα αστέρι Μισελέν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πολλοί θα το θέλανε. Ναι, πολλοί πασχίζουν γι' αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που το έχουμε και το κρατάμε. Γιατί το αστέρι Μισελέν το κερδίζει κάθε χρόνο. Δεν είναι που το πήραμε μια φορά και τελείωσε. Μπορεί να το χάσει. Είναι όπως το πρωτάθλημα. Ναι. Κάθε χρόνο μπορεί να το παίρνει. Και από τι εξαρτάται αν θα το πάρει ή αν θα το κρατήσει κάποιος? Από τους κριτές, από το πόσο καλό είναι το φαγητό σου. Θέλει σταθερότητα, θέλει συνέπεια. Και πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλό στο να διαχειρίζει τα υλικά σου. Θέλει πολύ καλά υλικά η Μισελέν. Δεν έχει να κάνει με εξυπηρέτηση, δηλαδή είναι καθαρά γεύση. Καθαρά γεύση. Ειδικά το πρώτο αστέρι είναι καθαρά γεύση. Ούτε χώρο που λένε θέλει χώρο με σημαίνει μαχαιροπύρα, δεν έχει καμία σχέση. Η Μισελέν κοιτάζει κατά 90% το φαγητό. Άρα είναι και το πιο σωστό. Είναι και το πιο σωστό. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι, γιατί πολλοί λένε, ξέρεις, οι βραβεύσεις είναι στημένες και έτσι. Η Μισελέν είναι ο μόνος θεσμός που όταν έρχεται ο κριτής να φάει, οι κριτές, γιατί έρχονται πολλές φορές το χρόνο, δεν τους ξέρεις, πληρώνουν, φεύγουν και απλά ανοίγεις τον οδηγό το Μάρτιο και λες, το πήρα, δεν το πήρα. Πολλές φορές ναι, αλλά πολλές φορές κάνεις λάθος. Μπορεί να κάνεις τουρίστας. Περνάνε υπέροχα.